Τον πρωταγωνιστή ενός άγριου φωνικού στη Λαμία συνειδητοποίησαν ότι είχαν απέναντί τους αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Νικολάου, όταν πέρασαν χειροπέδες σε διαβόητο φυγά που μπήκε ατάραχο στο τμήμα για να ζητήσει να τους φραγίσουν ένα έγγραφο. 12 χρόνια φυγάς, ο 34χρονος Αλβανός είχε όπως φαίνεται αποθρασινθεί, πιστεύοντας ότι η αστυνομία εξακολουθούσε να ψάχνει έναν από τους δράστες του μαχαιρώματος με το ψεύτικο όνομα που χρησιμοποιούσε όταν ζούσε στη Λαμία. Ο ίδιος με τα πραγματικά στοιχεία του είχε διαφύγει από την Φθιώτιδα, όπου μαζί με άλλους δύο Αλβανούς έστησαν ενέδρα και μαχαίρωσαν συμπατριώτη τους, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα. Οι συνεργοί του είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί, ενώ για τον ίδιο εκκρεμούσε η εκτέλεση της κάθειρξης που του επιβλήθηκε για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία. Το ένταλμα παρέμενε ανεκτέλεστο όμως, καθώς οι έρευνες των αστυνομικών έπεφταν στο κενό, αφού είχαν στα χέρια τους ένα ψεύτικο όνομα και ο ίδιος είχε διαφύγει στο εξωτερικό. Δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να επανεκδώσει διαβατήριο επιστρέφοντας στην Ελλάδα για να εγκατασταθεί στην Κρήτη, όπου εργάστηκε ως οικοδόμος. Το 2017 όμως η Ιντερπόλ κατάφερε να τον ταυτοποιήσει με τα στοιχεία του νέου διαβατηρίου, ενώ η Ελλάς αναζητούσε τα ίχνη του στην Κρήτη. Η ώρα της σύλληψης έφτασε χθες, όταν πέρασε ατάραχο στο κατόφλι του αστυνομικού τμήματος Αγίου Νικολάου, ζητώντας από τους αστυνομικούς να τους φραγίσουν ένα έγγραφο. Η διασταύρωση των στοιχείων του στη βάση δεδομένων χτύπησε κόκκινο και ο 34χρονος κατέληξε με χειροπέδες στα κρατητήρια. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Νεαπόλεως, ενώ αναμένεται να μεταχθεί στη Φθιώτιδα, ώστε η υπόθεση του να πάρει μετά από 12 χρόνια το δρόμο της δικαιοσύνης.